χειρό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Novibet! Τον Φόνη Καρίνα, κύπελο. Ναι, ναι. Η Σαλόνικ με τους Ανατόλια Τζάζ ή η Ανατόλια Τζάζ με τους Σόνικ. Με τους Σόνικ δύσκολα, με τους Σαλόνικ. Μοιάζει η ονομασία του γηπέδου με την κατάληξη των τυπικά φιλοξενούμενων. Εδώ με τα άσπρα η Σαλόνικ, με τα μαύρα μπλε μόβι αγαπητή Ανατόλια Τζάζ. Δύσκολη μέρα, μικρές ελλείψεις έως πολλές εδώ. Πρώτο καλάθι για τους Ανατόλιανς, οι οποίοι παίζουν με τους Γιώργο Συνδικιώτη, Ιωακήμ Πούλιο, τον Βασίλειο Κυπαπτσόγλου, τον Αθανάση Κυραμιδά, τον Πούτσαρ Κωνσταντίνο, τον Φίλιππο Τέγο και τον Ζαχαρίου Σταρίστη. Ενώ οι Ανατόλιανς παίζουν με τους Αλεξάκη Θεοδωρή. Μέχρι μέσα, καλά του, στον συνδυασμό. Παιδιά τους κόβαλτε. Δύο καλάθια. Δύο καλάθια, 4-0. Ο Δοντήρης ήταν που παίρνει στον συνδυασμό. Μειώνουν οι Σαλόνι, που είναι 6. Θα πάνε σε ζώνη φυσικά και οι δύο ομάδες. Υπάρχει ο Λουτρούμπης, έλεγα νωρίτερα. Θοδωρής Αλεξάκης, Οδοντήτης, Τράσος, Μπαντής Γεώργιος, Χατζιεμμανουήλ, Μπάμπης, Βαφιάτης Γιάννης, Παρισάκης, Νίκος Χατζιεμμανουήλ, Δημήτρης μας μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος. Το νούμερο 40. Στην επίδεση ο Κεραμικάς είναι άσπαθος. Πάνω κάτω δύο μάλλους, 6-2-8-2. Οι Ανατόλιες, οι οποίοι έχουν πει πολύ δυνατά, έχουν μία ουσιαστικά εναλλακτική παραπάνω. Θέλω να πει στον ενδιασμό ο Δοντήρης, δύσκολη προσπάθεια να πάρει φάουλ. Δημήτρη, πες μου λίγο το 40. Δεν καταλαβαίνω τα γράμματα. Από τους Ανατόλια. Πατεμίδας. Πατελίδας. Πώς? Πατελίδας. Πατελίδας. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατελίδας είναι με τους 40. Όχι. Πώς? Πατελίδα με έχουν δηλώσει. Όπα. Ρεφ. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Όχι. Μια μικρή διακοπή για διευκρινιστικούς λόγους. Ο Γιώργος Πατελίδας θα έρθει αργότερα. Καλό θα είναι να λέμε σωστά τα ονόματα και τα επίδετα των παιχτών, γιατί θα μας κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, μπροστά οι Ανατόλιοι, οι οποίοι εδώ πέρα έχουν πάρει δύο προσπάθειες, αλλά δεν είναι άστοχοι. Σαλόνι και Κυραμιδά θέλουν να τρέξουν. Φυσικά κάποιοι παίχτες αργούν, λογικό είναι. Είναι και μέρα σήμερα με κίνηση. Πάνω απ' όλα θέλει προσοχή. Και ας αργήσουμε και λίγο, δεν είναι κακό. Η υγεία προέχει πάνω απ' όλα. Σεζόν και οι δύο ομάδες, αφού δεν έχουν την πολυτέλεια πολλών εναλλακτικών λύσεων και δεν έχουν δυνατότητα να αντέξουν ουσιαστικά. Το σκορ είναι 8-2, 7 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Δέκα-δύο, ήταν πολύ δυνατά οι... οι Ανατόλιαν. Εδώ όμως η Σαλόνι θέλει να μειώσουν. Το χουπ θα κάνει το νούμερο 14, ο Τούτσαρης Κωνσταντίνος. Θα αφήνει στον ενδιασμό ο Δοντίδης, ο οποίος δεν υπάρχει πίσω. Ο Δοντίδης που ζητάει συνέχεια φάουλ σε κάθε goal foul. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και να μην του δοθεί, θα το πάρει. Αλλά είναι τέτοιος παίκτης. Εδώ είναι άστοχη η Σαλόνιξ. Σαλόνις οι οποίοι φτάνουν κάποιο καλάθι για να μειώσουν, αλλά η Ανατόλια Τζαζ έχει ξεφύγει με 10.
Ωραία προσπάθεια εδώ πέρα από τον Τούτσαρη. Θα είναι άστοχο, όμως έκανε μια εκτίμηση. Παντής πήρε το rebound, βλέπει τον Παρισάκη μέχρι μέσα. Ωραίο τελείωμα. 5 και 44 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σαλόνιξη, οι οποίοι έχουν μείνει χαμηλά, κάνουμε 12, πρέπει να είναι πιο αποδοτική στην επίθεση τους. Σύντρων πόντων από τον Στέγο ήταν άστοχος, ξανά σε ενδιασμό Παλτσάκης, ξανά εύστοχος. Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ εύστοχη η Ανατολή Ατζάζ. Και το σκορ γίνεται 16-2. Μεγάλη διαφορά. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Η Ανατόλια σίγουρα δεν είναι για μπροστά με τους πόντους. Εδώ ωραία κίνηση, αλλά είναι άστοχη. Σαλόνι, θα πάρει το rebound και καλά τη ώρα από ώρα. Από τον Στέγο, ο οποίος σκοράρε. Θα πρέπει η Σαλόνι λίγο να προσέξει την αμυνά του. Σαλόνιξη με τα μόβουα μαύρα άκρα η Ανατόλης το παίρνει με τον Παντή, ο οποίος θα και ποδοσφαιρικός καθαρά εδώ δείχνει το ταλέντο του, 18,4 18,4 καλή κυκλοφορία της μπάλα από τους Σαλόνιξη, αλλά δεν θα είναι καλή πάσα. Αλλαγή για τους Σαλόνιξ, έχουν πάρα πολλές επιλογές στην άμυνα και στον πάγκο μόνο μία. Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα διαχείριση. Εδώ πέρα το Ζήδης πήγε να κάνει ένα ζωντανικό, αλλά θα είναι άστοχος. Όλα αυτά διατηρεί την μπαλά η ομάδα του Ανατολιάν. Εμείς κάτι Εμμανουήλ ψάχνει κάποια καλή πάσα, ο Δοτήδης ξανά ψάχνει σε ένα σόλο να ευστοχίσει. Εγώ κούτα θα πάρει το ριμπάουντ, αλλά θα είναι άτομο. Πολύ δρόμο ακόμα στο παιχνιδί. Εδώ πέρα θα προστατέψουν την μπάλα οι Ανατόλιας και θα στοχίσουν με τον Πατή, ο οποίος κάνει το σκορ 24. Θέλουν να πατήσουν με τρίποντο. Θα ανανεώσουν Σαλόνιξ, ωραία κίνηση, αλλά είναι πάλι άσχολο. Τέγος, η διαφορά του Σαλόνιξ και του Ανατολίου είναι ότι είναι και έτσι εκεί, η Ανατολίαν. Και γι' αυτό έχουν ξεφύγει με 24. Πατής θέλει να παίξει τον αντίπαλό του, θα δει το Χατζη Εμμανουήλ Δημήτρη, ο ντοκ της παρέας του Ανατολίου με τα γυαλιά, αλλά ο Όρφη θα ευστοχίσει. Μας μένει σε νωρίτερα όπως και ο Βασίλης και ο Παπτσόγλου. Το Σαλόνιξ. Αρέσει που αγαπούν πάνω από το μπάσκετ και επιλέγουν το μπασκετάκι για να συμμετέχουν. Εδώ θα είναι άστοχη η Ανατολία, παρόλα αυτά προηγούνται με 22-6. Ο Τούτσαρ θέλει να τρέξει, αλλά θα προσπαθήσει να πάει σε μια πιο σίγουρο, μια πιο σίγουρη επίθεση. Ζώνει και οι δύο ομάδες που θυμίζω, ενώ περάσει και ο συντηρητικός Γεωργιός. Τελειώνει ο χρόνος για τους Σαλόνιξ και Αμυδά. Μπάζερ βίτερ στην εκνοή της επίθεσης. Καλή συνεργασία, τα λέγαμε νωρίτερα. Στον playmaker της ομάδας του Σαλόνιξ. Εδώ κλέβουν και όλα τις Σαλόνιξ, οι οποίες μειώνουν και 22-9 και σίγουρα υπάρχει πολλής χρόνος, είπαμε και νωρίτερα ότι δεν θα το παρατήσουμε και μάλιστα είναι σημαντικό το παιχνίδι λόγω κυπέλλου. Οπότε και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλο κίνητρο.
Τζέμανο, ήθελε να τρέξει την ομάδα του. Πατήσουν την μπάλα ένα λεπτό για την πρώτη περίοδο. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, αλλά ο Μπατίστα θυμηθήκε λίγο τα νιάτα του, θα παίξει λίγο ποδόσφαιρο. Σκορ είναι 24-9. Μία επίθεση για κάθε ομάδα. Θα πάρει το σούτ και θα σκοτήσει. Nice Alarms που χωροκανίζουν σιγά σιγά τη διαφορά. Μπάλα για τους Ανατολιάνς, μόλις ένα φάουλος τώρα. Δεν υπάρχουν σαφώς βολές. Ωραίο, πήγαινε όλο εδώ πέρα, θα γίνει καλή η κυκλοφορία της μπάλας, θα είναι άσχημο με την Ανατολιά. Θα πάρει ο Βασίλος, ο Κωνσταντίνος Τουσαρίς. Και θα μείνει μια επίθεση 10 δευτερολέπτων για τους Σαλόνις, οι οποίοι θα επιχειρήσουν τρίποντο. Θα πάρει τον κόσμο στην Κιώτη, θα προλάβουμε για να δούμε. Καλάθι! Δεν τα παράστηνα και έγινε το 24-13. Σε λίγο και πάλι μαζί για την συνεχή ενός πολύ ωραίου αγώνα. Λοιπόν, 24-13 μπροστά η Ανατολιάνς, οι Σαλόνικοι όμως άρχισαν να πιέζουν και σίγουρα θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο. Σιγώνει πάντως και οι δύο ομάδες. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, κλείνουν οι Σαλόνικοι και καλά δύσκολα φορά. Λίγος ο Τέγος εδώ δεν είχε τη βοήθεια της φύγης. 6-13 τα πλησκόρια της Ανατολία. Πατήστε αν κάποια λύση. Νέο καλάθι από τον Γιώργο Παρτελίδα, δεν κάνω λάθος, το νούμερο 40. Το νούμερο 40 δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να δω το νούμερο. Τέλος πάντων. Ναι, που έβαλε νωρίτερα. Α, το νούμερο. 15, ο Πάντης Χατζημανούλης, διορθώνω. Το 15, Σόνι Καρίνα, κύπελο, Winter Cup, σημαντικό παιχνίδι. Εδώ, καλή κυκλοφορία, θα συνεχίσει το κρεσέντο, όχι, το ματιάξαμε. Μπάλα είναι για τους Ανατόλια Τζας και πάλι. Οι οποίοι δεν... Τώρα αυτό έχει σε τρίποντο. Συνεχίζει το κρασιά του, έχει 7 σερί πόντους ο Μπάπης Χατζημανουήλ. Και δίνει αέρα 16 πόντους στην ομάδα του. Έχουν συνεδριασμό η Ανατολία, υπάρχει φάουλ. Υπάρχουν πολλές, λένε οι δύο ρεφερί. Το αγώνα, Σόνι Καρίνα, Ανατόλια Τζας, VS Σαλόνικς. Με οι Σαλόνικς έχουν μόνο ένα παίκτη αναπληρωματικό και οι Ανατόλιες παίζουν με δύο. Πώς θα χρειαστεί και διαχείριση, γι' αυτό είναι και σεζόν οι δύο ομάδες. Σουτ δύο πόντων, άστοχο, rebound για τους Σαλόνικς, οι οποίοι μείωσαν τη 22-9, αλλά πάλι έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ. Λίγο καλά,
η Ανατόλιαν, αλλά δεν θα μπορέσουν να στοχίσουν οι Θεσσαλονίκη και αυτό το συνδυασμό με τον Οδοντίδη. Για τους Θεσσαλονίκη. Θέλεις τέτοιο, θέλεις φορτιστή. Θέλεις φορτιστή. Τώρα όχι, μετά μπορεί να χρειαστώ. Θεωρώ θα βγει, αλλά μετά δεν θα. Θέλουν να μειώσουν 13-17. Συνεχίζεται όμως το κρεσέντο των Ανατόλιας και η διαφορά ξεφεύγει στο 18. Θέλουν να τρέξουν οι Ανατόλιας, οι οποίοι έχουν πει πολύ αποφασισμένοι ότι τους ξανά στον εφηβιασμό και νέο καλά. Οι φώτοι νομίζω δίνουν ένα μεγάλο προβάδισμα στους Ανατόλιους, οι οποίοι έχουν βγει πιο αποφασισμένοι με καλύτερο πλάνο μέσα στο γήπεδο και αυτό τους έχει βγει πάρα πολύ. Για τον λόγο αυτό έχουν πάρει και μια διαφορά. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη διαφορά από τους Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όμως έχασαν πολλά καλάθια. Είναι άστοχοι. Θα έρθει λέει. Τώρα δεν ας πω, εντάξει. Οι Ανατόλιανς ξανά εδώ θέλουμε τον Δοντίδη να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, αλλά θα χάσει την μπάλα. Τι θα χάσει την μπάλα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θεσσαλονίκη όμως θα πρέπει να βρουν πατήματα και να σκοράρουν. Εδώ ωραία συνεργασία, κακό όμως το του Τεγού. Η διαφορά αυτή είναι ότι οι Ανατόλιανς είναι πιο εύστοχοι σε σχέση με τους Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα ο Δοντίδης πέρασε κάτω το καλάθι. Μέχρι μέσα ο Συνδικιώτης, αλλά δεν ήταν κακό, δεν ήταν καλό το τελείωμα. Έχει δύο πόντων από τον Γιάννη Παφιάδη. Θα είναι άσο, αλλά συνήθως θα πάρουν το rebound και θα σκοράρουν οι Ανατόλιες, οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 22. Σεζόνι πάντοτε και οι δύο ομάδες. Βούσταρης θα πάρει την μπάλα χαμηλά, κινείται ωραία. Εκμεταλλευόμενος τον όγκο του και πήρε το φάουλ. Δεν είχαν άλλο τρόπο να τον ανακόψουν. Δεύτερο φάουλ το 32. Time out για τις δύο μάτς, λίγο και πάλι μαζί. Τέλος πάντων. Μην το κοροϊδεύεις, έχει δίκιο. Λοιπόν, βολές για τον Τούτσαρη, δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Εδώ χάνουν το δικαίωμά του και οι Θεσσαλονίκη να μειώσουν.
Δεν πρέπει να χάνονται τις ευκαιρίες γιατί είναι ήδη πίσω 22 πόντους. Μπαμπ Χατζημανούλη είναι αστοχός. Εδώ θα πάρει το rebound. Κυραμιδάς Θανάσης. Κέρο όπως είναι το παρακολουθούν του. Έχει χρόνο ακόμα, αρκεί η Σαλόνη δεν είναι πιο εκεί. Κυραμιδάς θα πάρει το τρίποδο, νομίζω θα είναι μέσα. Α, δεν θα είναι. Θα πάρει όμως το τέγο, θα είναι άσχημο. Rebound για τον Μπαμπ Χατζημανούλ. Οι Ανατολίνες οι οποίοι προηγούνται με 22 παίζουν πιο από το τύπο μπάς, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κυβαρτσόγλου, μας πλήρησε ο Βασίλης και αυτός πριν τον αγώνα. Και καλάθι από τον Παρή Παρισάκη. Σαλόνικοι οι οποίοι χάνουν 24, και αν δεν την αντιδράσουν τότε πολύ φοβούμαι ότι δύσκολο να μπορέσουν να έχουν ελπίδες νίκης. Σούτσαρης θα πάρει την μπάλα μακριά, θα δει το πλήκος εγώ. Ο Παπτζόγλου θα κάνει ένα σούτ, κάτι σαν σούτ να πούμε, αλλά οι Ανατολίνες παραμένουν μπροστά, ωραίο κόψιμο από τον Ζωτίδη, ωραίο σπάσιμο, αλλά είναι άστοχος. Σιλικιώτης θα κατεβάσει την μπάλα. Με μία αλλαγή η Σαλόνιξη, με δύο αλλαγές η Ανατολίνες, και να μην δώσει τρία πόντο. Ζωτίδης θέλει να τρέξει, αλλά ξαναπάει την μπάλα, 3-1. Ωραία συνεργασία, εδώ όμως κάνω το περιθώ και είναι 3 δεύτερα. Έχω μετάδοση. Μόνη μπάλα για τους Σαλονίκς, οι οποίοι εδώ θα έρθουν ευκαιρία. Ένα εκατό πολλών πασών που άλλαξαν μέσα στην ρακέτα η Ανατολία. Χρειάζεται με 3 δευτερόλεπτα. Παπτζόγλου, τον Γεωραμιδά, θα πάρει το σου. Θα είναι άστοχο, πιστεύω ότι θα πάρει ένα κομμάρι παού. Τούτσαρης, προσποιείται ωραία. Παραλίγο να το βάλω, θα βάζουμε τις δίκες. Θα κάνουμε μερικές φορές ένα καλάθι μέχρι το θάνατο του. Δεν έχουν λόγο να βιάζονται οι Ανατολιάνς, οι οποίοι έχουν πάρει ένα προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και το διατηρούν. Μπάμπης Χατζημανούλ, ο οποίος έχει βγει καυτός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα το σκεφτώ. Ζηματάει. Δεν έχει χάσει σουτ. Έχει δώσει αέρα 44-17 στο μάτι, 27 πόντων. 2-6-6. Εδώ οι Ανατολία θα θέλουν να τρέξουν. Ράσο Δοτίδη θα στοχίσει. Η διαφορά πάει στους 29 πλέον, δύο μάτς. Νομίζω ότι έχουν μία. Διαφωνισμό της κάνετε. Και να μιλάτε να βρει κάποιο διάδρομο, τελειώνει ο χρόνος, κάποιος πρέπει να σουτάρει, θα μείνει μπάλα στα χέρια του Τούτσαρη, ο οποίος πετάει την μπάλα, αλλά τώρα δεν έχει ουσία. Ένα λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. 46-17. Άθρος ο Ντόκ Χατζημανούλ, rebound για τον Τεγό, για θα δώσει τον Τούτσαρη. Θα κατεβάσει την μπαλά. Έχω σου τριών πόντο. Να το χω. Rebound για τους Ανατολίνες. Θέλω να πούμε συνεδριασμό με τον Οδοτίδη. Ωραία baseball pass από τον Μπάμπη Χατζημανούλ. Και νέο καλάθι. 50-17, 25 δεύτερα όλη μια επίθεση για τους Σαλόνικς. 2-2 τα φάουλ. Νομίζω ότι έχει καθαρίσει από νωρίς. Εκτό αν ο Σαλόνικς θα είναι το καλύτερο για τη δεύτερη μισή ουσιαστικά χρονική διάρκεια του αγώνα. 4 δεύτερα και αμυντά σου τρία πόντο. Να το δω. Σαν το 18-17
σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Σαφώς θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν και πολλές αλλαγές. Αυτό θα πρέπει να γίνει θέμα διαχείρισης, γιατί υπάρχει και κούραση. Εδώ η Σαλόνη θέλει να μειώσουν με το Σιδικιώτη, αλλά είναι άστοχος. Δεν ήταν άστοχη η προσπάθειά του. Στον πάγκο ο Θράσος και ο Βασίλης του Παρτούς, ενώ για τους Σαλόνης είναι ο Βασίλης του Παρτούς. Ναι, επίθεση για τους Ανατολίες, οι οποίοι σαφώς και προηγούνται με 31. Το 2 Αλυσάκης θα δώσει τον Παρισάκη, αλλά είναι άστοχος. Σαλόνι σε πρώτη φάση θέλει να μειώσουν όσο μπορούν με τα χρώματα των New York Knicks. Σε παράλλαξη βέβαια. Τσούταρης, πρώτο τρίποντο, έστοχος. Μειώνουν οι Σαλόνικς, 48-20. Έχουν πολύ δρόμο ακόμα να καλύψουν. 9 λεπτά και τρίτη περίοδο. Εδώ παίζουν καλή με Σαλόνι, άστοχη Ανατολία, σε λίγο ριμπάουτ, αλλά το πάρουν τελικά οι... Σαλόνις, οι οποίοι εδώ παίρνουν με τα τρίποτα, βρίσκουν λύσεις και παίρνουν ανάσες. Το 23, μια καλή άμυνα του Σαλόνικς, οι οποίοι έχουν πει αποφασισμένοι να εξαντλούν τις πιθανότητες. Εδώ κάνουν φάουλ οι Ανατολιανς. Αυτό το φάουλ, μπαλά είναι από κάτω, στη μέση, τη βλέπετε άλλωστε. Του Σαλόνικς να επαναφέρουν την μπαλά. Ωραία κίνηση από την Κεραμιδά, ένα φλότερ, αλλά είναι άστοχο. Ανατολιανς, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τη διαφορά. Βέβαια έχει κατέβει 25-31. Έχουν 9 επίθεση. Παρισάκη σε τρίον να δύο φορές. Δεύτερη! Τρίποντο το τείχο. Την αποτρίποντο σε τρίποντο Σαλόνικς. Και έτσι λίγο αναχαρούν. 50-26, αλλά η διαφορά που πήραν οι Ανατολίες είναι μεγάλη, δύσκολα καλύπτεται. Να, ποτέ μιλες ποτέ, έχουμε δίκιο όμως στο μπάσκετ. Κουτσάρις με την μπαλά. Θα έχει κάποιο διάδρομο, θα κάνει πολύ. Αδύναμο σου. Κύπελο σήμερα για τις δύο ομάδες. Βάλω στον Αλεξάκη. Η ζώνη πάντοτε και η Σαλόνι. Και η Ανατολιανς. Βαβιάδης δεν θα το χάσει το σούτ. Το πήρε από τα 5 μέτρα σχεδόν και έφτωξε. Τα μπουσκώσει το 26. Εδώ υπάρχει φάου για τους Σαλόνικς. Αναφορά θα γίνει από τη sideline. Δίποντο για τους Ανατολίες, οι οποίοι θα ανανεώσουν όμως. Ξανά βαφιάζει την μπάλα. Βαφιάζει την μπάλα. 52-26. Ακόμα 5,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Του Σάρις ψάχνει κάποια καλή πάσα και ραμιγάς από πλάγια. Την μπάλα,
ανανεωθεί. Νέο δίποτα του κεραμικά. Θα στοχίσει. Βρίσκει πάλι αλλά. Πάντα έχει τα πάρει τη σκορπιά, δεν στοχίσει. Έχουν βάλει πολλά καλά και από μέση απόσταση η Ανατόλια, γι' αυτό τους έχει δώσει το προβάδισμα. Δείτε τα οι... Σαλόνις τώρα, στην τρίτη περίοδο, είναι πιο εύστοχη. Για να μιλάς πέντο φάουλ. Για την baseline. Για να περάσει κάτω το καλάθι. Δεύτερο το 23! Είναι το τρίτο για τους... πάνω στο τρίποντο. Τρεις βολές. Δεύτερο και 44. Ακόμα 5 λεπτά. Άσμος στη δεύτερη. Άσμος στη τρίτη. 54-29. Το παιδί θα κάνει ένα φλόπ. Θα στοιχίσει. Κάνει έτσι την διάβολη εδώ. Είδε κενό. Μπήκε και δικαιώθηκε. Ο Γιάννης Βαδιάδης με το νούμερο 23. Γραμμιδάς δύσκολη προσπάθεια, έφτυχη σε ένα κοντό μπάσιμο. Μπάσιμο του Εμμανουήλ, το Μαριστάκι. Κάτω εγώ. Δύσκολη προσπάθεια από το τέγω, έφτυχο. Ξέρεις ποιος είναι εμπιστός. Είναι τα 6-33. Μπορούν οι Σαλόνι να κάνουν. Τελειώνει ο χρόνος, 6 δεύτερα. Αλεξάκη σου κρύο πρόσκο. Τα 9-33 εκεί που μειώνει λίγο τη διαφορά η Σαλόνι. Άμεσα οι Ανατόλιανς επαναφέρουν τη διαφορά σε το υψηλότερο σημείο. Άφηγος εδώ, εγώ. Σάκης, κάνει βήματα. Και υπάρχει αλλαγή. Ο Παπτώβου Παντής. Ήταν μέσα, τούτσα τσίτριο φόντων. Δεν ήταν κακό, αλλά ήταν άστοχος. Και εγώ στο ριμπάτο, ρε, το πήγα από την κεραμιδά. Άστοχος, θα καθαρίσει το ριμπάτο, βαθιά του. Θα προστατεύσει την πάρα και τον εφηβιακό Ανατόλια. Έχουν γυρίσει οι Σαλόνιοι. Αλεξάκης πάει με ένα μικρό πάσιμο, δεν δίνουν κάτι διευθύντες. Καθαρίσει, πάει με καθαρίς. Γρήγορο παιχνίδι, του τσάτς πάει μέχρι μέσα, goal foul. Πήρε το διάδρομο και τελείωσε ωραία τη φάση. Στο σύνδιο 24 η Ανατόλια. Με μικρό ρόστερ, μικρό τέτοια τζάμπ όπως λέμε και οι μάθοι Αμερικανοί στο NBA. Οι δύο ομάδες. Ο Φιάδης κολλεύεται, καλή άμυνα εδώ από τους Σαλόνιξ. Ο Διεμμανουήλ στην εκδοχή είναι άνθρωπος, δημήτρης ο Διεμμανουήλ, υπάρχει πάρα πολύ.
22 και 19 για τελείωση τη τρίτη περίοδου. Κεραμιδά. Και εγώ θα είναι εκεί, θα πάρει το rebound, θα ξαναπάρει το rebound, πάρει foul. Πάει σε δύο βολές ή είναι συμπληρωμένο ήδη τα 5 foul για του Ανατολιά. Τρίτο foul το 32. Για 59-36. Μπράβο, 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 μπράβο. Το πρώτο. Εδώ πέρα ωραία συνεργασία και μπράβο το καλάθι. Ο Βαρσάκη ωραίο τελείωμα. Δύσκολη προσπάθεια του Σεφικιώτη είναι αστοχός, 61-36. Το ανοίξει ο Μπάμπης, ο Δεμαλίνα έφυγε στα σφαίρα. Βέβαια μια πολύ ωραία πάσα, αλλά είναι άσχημα. Ωραία συνεργασία. 1-19. Για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δεύτερο φάουλ το 10. Ένα λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Για τους βλέπει ωραία τον Τεύο, ο οποίος θα είναι άθρο, θα πάρει το ριμπάου και θα εξεχίσει. Επίθεση για τους Σαλόνικς, θα μείνει χρόνος και για τους Ανατολιάς, ούτως και δευτερά. Το τρίμα από όταν δώσει δικαιώτη, αστοχό. Ανατολιάς θέλουν να τρέξουν, δεύτερη γραμμιτά. Στα δευτερά, ωραία κίνηση. Έχασε τη μέση του, αλλά έχασε το καλάθι πριν το άλλο μας, 3,5. Ωραία κίνηση εδώ από τον Θανάση Κυραμιδά. Άσο στην πρώτη. Επίσης 3,5, θα κλέψει όπως ορεινά η Salonics, έχει όμως μείνει λίγος χρόνος. 3,39. Εδώ θα σκαρδιστούν οι Ανατολιάς. Βαζάκης ούτε 2 πόντο. Όπως και στην λήξη του πρώτου, εδώ και εδώ έχουμε buzzer beater, 65-39. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Δεν λείπει και ο
ο Χαβαλές, ο Πουλιαμάς, καβλάντα που λέμε στο μπάσκετ για τις δύο ομάδες. Μπάσκετ 67-39, νομίζω η υπόθεση νίκη έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη περίοδο. Εκτός αν οι Σαλόνικοι μας επιφυλάσσουν κάτι μαγικό. Ένα συν 28 θα είναι η ανατροπή της χρονιά. Πατήσουμε την μπαλά. Ζώνη πάντοτε οι δύο ομάδες, 9-23. Εδώ θα κλέψουν οι Σαλόνικοι, αν μην θέλει να φύγει γρήγορα από τη διαδρομή, αλλά θα διευθύνσουν τρία πόντων, θα αλλοιωθεί το σούτ του και δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. 9-11. Για τη λήξη του αγωνά. Γήπεδο Σόνι Καρίνα, κύπελο, 67-39. Τα 40, Ιωνίου Κεραμιδάς. Άλλη για τον Βαπιάδη. Και Εμμανουήλ. Ο έντος από τον Εμμανουήλ αναχώρησε. Θα βάλει τα καλάθια του και αναχώρησε. Ναι, να παίξει και οι δύο μάτς πλέον. Μια λεπτά ακριβώς, ζήτησε λίγο σπάρει ένα λεπτά και θα στακίσει. Τρυπάω το τεγό. Κεραμιδάς θα... Εντάξει, κάποια καλή πάσα θα ξαναπάρει όπως την μπάλα που μπουσαρεί. Εγώ κρίνεται. Συνηθιώτης θα πρέπει να πάρει την μπάλα. Αυτό το ντουτσαρι, καλή κυκλοφορία. Ελεύθερο σούτ από την κεραμίδα, αλλά είναι άστοχος. 8-30. Ο Βοζίνης, ωραία προσπάθεια όμως είναι άστοχος. Ντουτσαρι θέλει να τρέξει. Δα, Συνδικιώτη. Ούτε άρχισε τριών πόντο, ναι φαγό. Είναι 7-44. Μειώνουν οι Σαλόνικοι όσο μπορούν. Αλλά άφησαν πολύ την διαφορά να ανοίξει την πρώτη περίοδο και τώρα είναι στη θέση κυνηγού. Απαντήσει εδώ, ωραία, πάσα στο Αλεξάκη, θέλει να γυρίσει. Καλή άμυνα από τους Σαλόνι. Ο Διάδης, ο Τριομπέκο. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες. Γρήγορο ρυθμό στο μάτς. Δύο πόντων από τον Παντή, ο οποίος έφυγε στον ενδιασμό και θα σκοράρει. Αυτή να την περάσω. Σαλόνικς θέλω να μειώσουν εδώ με την εξαιρετική είναι αυτοκή. Τα λεπτά, συνεχίζει το... Επίθεση για τους Ανατολιάν, Παντής, Βουλίνα Λεξάκη, ωραία συνεργασία, θα ολοκλήρει, ωραίο πάρκο. Και... Θα ακούσει και ο Γιώργος πάνω στο χωριβλό, συνεργητικά. 6-25. Ανατολιάς έχουν πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα και το διατηρούν.
Αλεξάκης παίζει στη γραμμή ο Ροδίδης και έχει φορτώσει με πολλούς πόντους στην ομάδα την αντίπαλη. Γραμμιδά θα κατεβάσει και παλά. Κουσαρίς, Κατεβιδά, Στέγος, Κουσίνα, Πόντον. Εδώ θα καταλήξει το καλάθι με τη βοήθεια της Σίγης. Σουτ δύο πόντων για τους Ανατολιάν. 77-47. Και έχω νέο τρίποντο. Δεν θα πάρω. Ήθελε να τρέξει, βλέπει ωραία τον Ροδίδη, αλλά θα γυρίσει ο Τέγος και θα κόψει την μπαλά. Ακόμα 5 λεπτά. Ούτε ίδιος καταλάβει τι πήγε να κάνει εδώ πέρα. Θα δείξει το λάθος του. Λεπτά ακριβώς για τη λήξη της αναμέτρησης κύπελλο, λογικά θα μπορούσε να χρόνο που το τρεβέσουμε να ανοίξει την άμμο. Ωραία, κίνηση και καλάθι. Νίκο! Σαλόνιξ οι οποίοι πάνε στη σεζόνια, αλλά δεν μπορούσαν να καθίσουν χαμηλά στους θα ήθελε να τρέξει την ομάδα του. Θα έχει μπάλα από τον Ροδίδη. Και τον Πατή. Ήθελε να κάνει τώρα, δεν καταλάβω. Ο Πιάς, ο Πατής που σε φτάει. Και θα ήθελε να τρέξει. 44, σύ. 79-49. Σαλόνι χάνουμε 30, 3 και 50 για τη λήξη του αγωνά. Καλαβό. Θανάσα είναι ο Μολοκίδη, ο οποίος θα μπορεί να του βάζει σαφώς σοβαρή προσφυγιότητα για MVP του αγώνα. 3 και 40. Δικαιώτης πάει μέχρι μέσα, θα σκύψει. Ποτίδης. Θα το γύψει. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, υπάρχει φάουλ. Ατσάλι, τώρα πέσουμε. Λάθος από τους υπάρχει λάθος νωρίτερα από τους Σαλόνς, πάλι είναι για τα Ανατολία. Άστοχος ο Ντόπιο Δημήτρης Χατζημανίου. Συνέχεια μπάλα είναι για τους Σαλονίκς. Το τρίο πόντο να το τέχω, ο οποίος θα το πάρει, αλλά θα είναι πολύ αδύναμη σου. 2 και 41. Οι ομάδες, νομίζω ότι
Για πιο δυνατά για να το λέω πολλά περισσότερο άλλο και αρχικά είναι ίδιες. Οι αγωνίες οι οποίες παίζουν με πλάνο μέσα, εδώ το δίνει θα στοχίσει. Ο Πίτσαρτς ο οποίος έχει δώσει πολύ χιλιόμετρο, εδώ θα χτυπήσει την μπάλα στα πόδια του Νίκτα Τζιμανουήλ. Παπτσογλου, Κεραμιδά, Σταχνίδη, μια καλή επιλογή. Όπως προσωρινάει... Ματώλια, άσο από τίποτο. Ο Παπτσογλου, Συνδικιώτη, Κεραμιδά, Κύπελο επιθυμίζω. Αλλά είναι για τους αλάμπους, ο οποίος λογικό είναι να κουράσουν τον κελά. Σύσκος! Πολύτε από εσύ! Περάτε σήμερα, δεν πιστεύω. Θα κάνουμε επανάσταση, ε! Φυγάρε, επανάσταση. Συγγνώμη. Έχω ρίξει ο επανάσταση εδώ πέρα. Κουρεμένος, κύριος Σύσκος. Η Ανατόλια είναι σιωπή, είναι πήγαν πολύ καλά από νωρίς και προηγούμενο 83-49 παίζουν και ωραίο μπάσκετ. Σαλόνιξ ίσως να τα έχουν παρατήσει, αλλά δεν ήταν η μέρα τους. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι αυτή που φαίνεται στο σκορ, αλλά... Ό,τι παίρνεις δίνεις και ό,τι δίνεις παίρνεις. Τι είπα, ε. Oh, ούτε εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, 1-18-83-49. Ωραίο μπάσκετ με λίγες μονάδες από τους δύο συλλόγους, μιας και δύο αντιπάλους. Λίγο η Παρασκευή, λίγο η κίνηση, λίγο η βροχή. Δεν έφερε τις απαιτούμενες ενισχύσεις για τις δύο ομάδες, αλλά με όλα αυτά η Ανατολία θα είναι δίκαια οι νικητές στο κύπελο. Κραμιδάς ο οποίος θέλει να τρέξει την ομάδα, το τελευταίο λεπτό. Δεν θα πάει σε γρήγορη επίθεση και οι δύο ομάδες με ζώνη. Για να κάνουμε και διαχείριση δυνάμεων, μιας και το ατομικό μαρκάρισμα θα μας υποθέσει περισσότερη κούρα και πάλι φάουλ εδώ πέρα από τον Μπαντή. Ποδοσφαιρικός γκάρ. Μόλις το πρώτο για τους Σαλόνιτς, τρία έχουν οι Ανατόλιοι, αλλά ό,τι και η Αμερικοσία. 41 δεύτερα. Μίστερ Διεμμανουήλ θα αποκλειστεί, θα πάρει τον πρώτο παρισάκι και θα ευτοχίσει. 32. Τεάντα δεύτερα. Το ξέρω αν θα γίνει κάποια επίθεση, λογικά θα έχουν κάποια επίθεση. Στη συνέχεια. Το σκορ θα τελειώσει. Τώρα θα πάρει ένα τρίποντο από το σπίτι του, θα είναι αυτός. Να πήγε στην μπάλα. Νομίζω ότι τα πάντα τελείωσαν. 85-49 δίκαιη νίκη για τους Ανατόλιαν Τζαζ, οι οποίοι ήταν καλύτεροι και έφτασαν στο νίκη. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.